σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε FIFA 17 και παίζω εγώ με την Εθνική Ελλάδος, εγώ είμαι Εθνική και παίζω εναντίον την Αργεντινή. Θα δούμε ποιος θα νικήσει. Έχω αρχηγό τον Πέλκα και πάμε. Θα παίξουμε μέσα στο γήπεδο της Εθνικής. Θα παίξουμε εναντίον τον καλύτερο παίκτη μέσα. Θα κάνουμε λίγη προπόνηση τον Καρνέζη. Πάμε. Βράδυ είναι το ματ, 8.30. Αρχίζουμε εμείς με μπάλα. Φουρτίνης με την μπάλα. Οχ, το χάσαμε το σούτ. Μία ευκαιρία έχουμε κάνει σε αυτό το ματ. Very good positional play, and he's read the situation perfectly with that interception. Slip past his man now. Oh, and Manolas and Brady. Left very fast, fast man. I mean, Mascherano. Aguero. Argentina's throw. Angel Di Maria. Aguero. Eva Banega. Ο μέτρο μου με την μπάλα τριπλάρι λίγο στην δευτεία. Το σούτ θα πέτει σε πάλι. Να δούμε τώρα τι θα κάνω. Να δούμε τι θα κάνω. He's got across to make that interception. He saw it coming. Ευτυχώς το περάσαμε το Μέση, γιατί θα μας πούνε περνάνε το πιπάλο, γιατί είναι πολύ καλός. Για λίγο δεν μπήκε. Ήταν προς τα μπροστά μου ο τερματοφύλακας και με εμπόδισε. Δεν πειράζει, καλή φάση. Πολύ καλή. Μια να ξεκινήσει. Έβα Βανέγια. Είναι στο 13ο λεπτό. Officiating properly here within the laws of the game. Fighting time to give that as a free kick. But early, sometimes the players expect to get away with it, I think. Javier Mascherano. Aguero. It's a bad pass. He's giving it straight to the opposition. Eva Banega. That's taken the heat out of the situation for the moment with that interception.
good position. They've worked this attack very well. Into a quite a dangerous position there. Belka Sagrari. Well, it is a chance to relieve some of the pressure here by simply having the ball. Possession in the midfield area. Για πείτε μου, αυτή η στολή είναι ωραία της εθνικής. Δεν έχω βαρέσει κανένα σουτ στον τερματοφυλακά μου, τον Καρνέζη. Και τους εμποδίζω να μην πάνε στην άμυνά μου. Αλλά τώρα φτάσανε. Ευτυχώς την πήρα την μπάλα από το Μέση. Έδωσα πάση στον Κώστα το Μανολά. Μπήκε στην κόντρα το θέμα. Μπορεί ή να με έκανε τάκλινγκ και να έπαιρνε η κίτρινη ή κόκκινη. Μπορεί να έπαιρνε κόκκινη. Ή να μην έπαιρνε, ή μπορούσε να έπαιρνε προειδοποίηση. Για κόκκινη κάρτα. Mercado. Excellent passing. Great interplay. Promising to build up there. But the pass finally cut out. After they kept the ball quite nicely. He's seen a pass, cut it out, and in the wing area now can maybe attack. Pacheco! A great work by the keeper. And he's hung on to the ball too. Brilliant goalkeeping. Αυτός ο τερματοφύλακας είναι πάρα πολύ καλός. Γκολ! Έφαγε το γκολάκι από αυτό που έκανε την κεφαλιά ο Φερφαρτζίδης. Επιτέλους αρχίσαμε να νικάμε την Αργεντινή. Πρέπει να προστατέψουμε και την άμυνα. Εγώ τώρα μόλις τώρα την προστάτεψα με τάκλινγκ. Αλλά εσείς μην το προσπαθήσετε με τάκλινγκ, γιατί μπορεί να πάρετε η κόκκινη ή κίτρινη κάρτα και να τους δώσουν πέναλτι. Κόρνερ πήρα. Ωραία. Πείτε μου για παιδιά να τη στείλω την μπάλα προς τα εδώ πέρα. Να τη στείλω. Γκολ! Ο Σωκράτης! Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος που για αυτόν τον αγώνα στο FIFA 17 δεν θα είναι τώρα ο αρχηγός. Έχουμε βάλει τον Μπέλκ. Γκολάρα ήταν. Κάναμε το 2-0. Έχουμε βάλει τέλειο σύστημα. Προηγούμαστε. Θέλουμε μόνο 2 γκολ για να μας φτάσουμε. Η Αργεντινή, μην τη λέτε και άχρηστη, είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί να μας κάνει ξεφτύλα στο δεύτερο ημίχρονο. Και ακόμα στο γήπεδό μας κιόλας. Γιατί τώρα μάλλον περιμένει το δεύτερο μάλλον ημίχρονο για να κάνει την ανατροπή. Πέναλτι πήρα. Είδατε. Είδατε, πήρε πέναλτι. Δούμε. Στο ρε. Και γκολ ο Πέλκας. Ωραία. Γκολ ο Πέλκας από πέναλτι. Να δείτε και το πέναλτι. Γκολάρα. Το στείλα στη μέση. Και μπήκε το. Το 3-0 από το πέναλτι.
cross with the footwork from the attacker, and it was made too easy for him. Poor defending there. Ο Φουρτούνης θα πάει για σέντρα. Απέτυχε αλλά η σέντρα. Έπαιξε. Και μπήκε. Το βάλω δικό νόμο. Παίζουμε στο στάδιο του Ολυμπιακού, απλώς είναι και στη Εθνική της Ελλάδος το γήπεδο. Εμείς προηγούμαστε. Αλλά μπορεί να φάμε τρία γκολ στο δεύτερο το ημίχρονο, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό μα έμπαινε θα ήταν καλά. Ο Μήτρογλου από σούτ έχει κάνει 6. Σταματήσαμε το Μέση, ο οικονόμου του σταμάτησε, αλλά αυτός τον έκανε τάκλιν, τον οικονόμου. Πήραμε να διαδείτε την καντήλα του τερματοφύλακα. Την έστειλε, πέρασε το κέντρο. Έφτασε ως το κέντρο της άμυνας, μάλλον. Γιατί εγώ θα πάω στη δόξα κλειόφου. Και θα παίζω ποδόσφαιρο. Και εγώ θέλω να έχω το νούμερο 11. Γιατί θέλω να έχω στη μνήμη μου τον Ματέο Γκαρσία. Και τον Νεϊμάρ. Θα λήξει σε ένα λεπτό. Το πρώτο το ημίχρονο. Ας τελειώσουμε αυτό το ημίχρονο με γκολ. Εσείς τι λέτε? Δεν πειράζει. Μπράβο μου. Τέλεια τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Θα πάμε τώρα στο δεύτερο. Ωραία, κάνε το γρήγορα. Αρχίζει το δεύτερο μήχρονο. Μπαίνει ο Παστόρε. Well, we've got a second half to play here, but you might well think that the first half has decided the game. You never know. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο μήχρονο. Θα γίνει αυτό που έλεγα. Για να δούμε. Wide here. Chance to get some width into this attack. Έκανε ένα λαθάκι. Δεν το ξέρω τι θα έβγαινε έξω η μπάλα. Play down the wing, keeping the wide attack going. Played into the middle. Well, the cross came in, but it went straight to the opposition and now they might break out. Cut out that pass, it wasn't an accident. He read the mind of the opponent. Routine for the keeper. Δεν θέλω να δώσω πάση στο Φουρτούνι, αλλά είναι ένα λαθάκι. Δεν κοίταξε το τηλεχειριστήριο που να σε φιέψω. Και ακόμη προηγούμαστε. 4-0. To keep the ball, not anymore. Και ειδικά
Μ' αρέσουν οι τραγουδιστές, αδέπως Snake, αυτός που τραγουδάει το Caliente, στο κρεβάτο μου θέλω γυμνή, και τον Πίσιμος. Offside! Παιδιά, τη γλίτωσα γιατί τον έστειλα offside. Έστειλα αλλού τον παίκτη μου, δεν ήξερα τι θα κάνω αυτό. Argentina in possession again. Τη γλίτωσα, γιατί τότε μετά από τον goal, γιατί μπορούσε να κάνει ένα τροπίτι να βάλει άλλα τρία. Ευτυχώς που δεν το μέτρησε γιατί ήταν offside. Ωραία, κόρνερ. Δοκάρι πηγαίνει η μπάλα. Εγώ σου έφυξα γάμα, αλλά πήγε χαμηλά. Με τον εικόνα μου τρέχω. Πηγαίνει για γκολ. Τον μυριζόταν γκολ. Το δεύτερο γκολ του εικόνα μου. Το 5-0. 5 γκολάκια βάλαμε με δυσκολία στην Αργεντινή. Γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Το 5-1 δυστυχώς έγινε από τον Αγκουέρο. Όντω ξέρουν ότι παίζει και στη City κιόλας. Εγώ δεν μου αρέσει ο Αγκουέρο. Μ' αρέσει μόνο ο Μέση. Ο Μέση μ' αρέσει. Ο Μέση δηλαδή είναι ο που είναι καλύτερος. Είναι, δηλαδή έχει βάλει πιο πολλά γκολ. Όπως και ο Ρονάλντο. Δηλαδή παλιά ήταν πρώτος και τότε μου άρεσε. Δηλαδή όταν είχα το 2015 έπαιρνα Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Και μετά στην Μπαρτσελόνα είχα κάνει μία αναβάθμιση στο Σουάρες. Τον άλλαξα, τον έκανα μεγαλύτερο, τον έβαλα, τον έκανα πολλά over. Τον έκανα τερματοφύλακα και τα έπιαν όλα. Και έτσι, παιδιά, δεν έτρωγε ούτε ένα γκολ. Ούτε από τον αδερφό μου, τον Καπεραμά. Αργυρί. Να το κάνω όταν πάρουμε το πεσίκος. Ναι. Ναι, και να ξέρετε, αν θέλετε μπορείτε να πάρετε το PS20 και να αναβαθμίσετε τον Τριστέγεν. Μπορείτε και να το ψηλώσετε, για να μην τρώει ούτε ψηλά σουτ, ούτε χαμηλά. Μπορείτε, γιατί εγώ είχα κάνει έτσι το Σουάρες και ήταν πολύ καλύτερος. Βάλανε τώρα το Φερνάντες. Είναι στο 72. Javier Pastore. Ο Κώστας Μανολάς. Πες το Μίτρογλου.
Ο Μίτροκλου παίζει τον Φουρτούνη. Ο Φουρτούνης κάνει τρίπλα. Τριπλάρι και σεντράρι. Άρα δεν παίξε τελικά η σέντρα. Θα σου πάρει ο παίκτη έξω από περιοχή ο Μπακασέτας. Και το βάλαμε. Και μπήκε το γκολ. Απίστευτο γκολ όμως. Βλέπετε εδώ πέρα το 17 και το 95 μπήκε το γκολ. Αντί για να γίνει λάθος, έγινε πολύ ωραία φάση. Και το έβαλε από την κεφαλιά ο Σταφυλίδης. Ωραίο γκολ. Τι συμφωνείς? Ωραίο γκολ. Ειδικά τώρα που είναι και στο 77. Στο 77 που είναι τώρα. Τώρα δεν έχουν πιθανότητες. Μπορούν ή να... Έτσι μπορούν ή να βάλουν κι άλλα γκολ. Αλλά μπορούν εμείς να βάλουμε κι άλλα γκολ, να μην μας φτάσουν. Ναι, και έτσι να νικήσουμε. Βγάζουν το Μέση. Τι ηλίθι είναι! Τι ηλίθι! Βάλε το Λαμέλα. Ηλίθιος είναι ο Λαμέλα. Γιατί βγάζουν το Μπεκτούρα το Μέση. Για ένα πανηλήθιο. Για ένα πανηλήθιο. Άχρηστο παίκτη. Παραμένει το 7-1. Μίτροβολ με την μπάλα. Τριπλάρι. Και γκολ! Πάσαρε στο Φουρτούνη και το έβαλε. Μπακασέτα. Και το έβαλε. Όπως το βάλα και στο... Τώρα που είναι... Έβαλε και στο προηγούμενο γκολ, ο Μπακασέτας. Ωραία φάση. Τώρα και βέβαια να μην μας φτάσουμε. Σιγά να μην προλάβουν στο 82. Δεν θα προλάβουν καν. Μη χαλαρώνουμε. Argentina's throw. That's a fine goal. I want to see it again. I bet you do too. Well, yeah, I think he will want to see it again as well tonight. Great finish. Sergio Aguero. Javier Pastore. Eric Lamela. And he's shot off now. He's kept it out. Came out. Δηλαδή corner. Θα κάνει σέντρα. Σίγουρα. Αλλά ο εικόνα μου δεν θα τον αφήσει. Ποτέ οι παίκτες μου δεν αφήνουν. Επειδή βάλανε ένα γκολ, δεν είναι και τίποτα. Ναι. Είναι 8-1. Όπως δεν έχουν ικανότητες γιατί είναι στο 88. 89. Σε... Δεν ξέρω σε πώς θα λήξει, αλλά είναι στο 89. Άμα πάει στο 90, τώρα πήγε στο 90. Να κάνω μια φάση μόνο. Ένα λεπτό. Κράτησανε τον Κώστα Μανολά. Ο τραυματίσανε παίκτη.
Πήραμε την νίκη. Γεια σας παιδιά. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Αντίο.